σαν λαϊκή συμπλήρωση, θεωρούμε ότι το θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τα πιο σημαντικά που έχουμε συζητήσει ή θα συζητήσουμε σε αυτή τη θητεία. Συζητήθηκε βέβαια και σε προηγούμενες. Γιατί ουσιαστικά καθορίζουμε ένα μεγάλο κομμάτι του μέλλοντος της πόλης και για τις επόμενες γενιές. Με αυτή την έννοια ζήτησα από τον Πρόεδρο για το διαδικαστικό θέμα, αν ξεφύγω λίγο από τον χρόνο, να μου τον αφαιρέσει από τον χρόνο της διαδικασίας των ανακοινώσεων των επικεφαλής των παρατάξεων. Από τη συζήτηση φαίνεται μια εθνική ενότητα εντός εισαγωγικών. Μια συμφωνία όλων των συνδυασμών, των παρατάξεων, των κομμάτων, πέρα από δευτερεύουσες διαφοροποίησης της αποχρώσης και κυρίως για τεχνικά ζητήματα, μια πλήρη συμφωνία για ότι θα γίνει με την έκθεση. Το θέμα της έκθεσης και του χώρου που καταλαμβάνει, γι' αυτό το θέμα ένα είναι το μόνο σίγουρο, στο οποίο φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τη σημερινή μορφή του και με τη σημερινή λειτουργία του. Σε αυτό συμφωνάμε όλοι. Αλλά η συμφωνία τελειώνει εδώ. Αρχίζει μεγάλη διαφωνία. Η πραγματικά χαώδης διαφορά πολιτικής, όταν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα και μετά το σημερινό τι. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και για να απαντήσουμε στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πρέπει να πάρει ο καθένας τα κριτήρια του, τι θέλει δηλαδή, ποιες ανάγκες ακριβώς να εξυπηρετήσει, για να σχεδιάσουμε το αύριο της έκθεσης του πιο κεντρικού σημείου της καρδιάς της πόλης. Το ζήτημα ποτέ δεν ήταν και δεν είναι απλά τεχνοκρατικό. Πρόβλημα μιας καλής χωροταξίας και μιας καλής μελέτης. Γιατί και η χωροταξία τελικά, και αποδεικνύεται από τις τελευταίες εξελίξεις και στο νομοθετικό επίπεδο και από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση, όπου με πλειάδα νομοθετημάτων ουσιαστικά πουσάρεται η εξέλιξη της χωροταξίας υπέρ συγκεκριμένων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, με fast-track διαδικασίες. Η χωροταξία λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα τεχνικό, είναι ένα ζήτημα οικονομικό, δηλαδή στην πραγματικότητα καθαρά πολιτικό. Στην πραγματικότητα το ερώτημα που τίθεται σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι σε ποιον δίνεται ένας χώρος, και μάλιστα τόσο σημαντικός, δημόσιος χώρος, και γιατί του δίνεται. Θυμηθείτε και συγκρίνεται με την υπόθεση του αεροδρομίου του Ελληνικού, που έγινε μεγάλη συζήτηση και όπου η προεκλογική υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα γίνει μετροπολιτικό πάρκο με τη γνωστή μέθοδο της κολοτούμπας κατέληξε να γίνει ξενοδοχείο ουρανοξύστης, κατέληξε να γίνει καζίνο, κατέληξε στο να ξανακάνει και σε αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη βρώμικη δουλειά, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα της Νέας Δημοκρατίας και του κεφαλαίου βέβαια και όλων των υπόλοιπων. Ο ένας νομοθετεί, ο άλλος υλοποιεί. Διευκολύνθηκε πάρα πολύ η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, το ίδιο σκηνικό έχουμε και στην περίπτωση της έκθεσης. Διαβάζοντας το πρακτικό του Απριλίου του 2019 σε σχέση με το ίδιο ζήτημα, αποδεικνύεται ότι υπήρχε συμφωνία όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου με άλλη διοίκηση, με άλλο συσχετισμό κτλ. Πάνω σε αυτό το ζήτημα. Καταψήφισε μονάχα η Λαϊκή Συσπήρωση και λευκό ο σημερινός δήμαρχος ο κ. Δέρβας. Και ο κ. Ευρύς, με συγχωρείτε. Ο κ. Ευρύς. Και εδώ εθνική ενότητα. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι το ζήτημα της έκθεσης τα παλιότερα χρόνια είχε αποτυπωθεί σαν αίτημα πολλών κομμάτων, πολλών κοινωνικών φορέων, συνδικαλιστικών φορέων και κυρίως της πλειοψηφίας του λαού μας, της μεγάλης πλειοψηφίας, ο χώρος αυτός να δοθεί επιτέλους στο λαό της Θεσσαλονίκης σαν πράσινο, σαν πάρκο, σαν χώρος πολιτισμού, σαν χώρος αθλητισμού, σαν χώρος αναψυχής, σαν χώρος εξυπηρέτησης μεγάλων, κρίσιμων και ανικανοποίητων αναγκών της πόλης. Αυτό το αίτημα λοιπόν πηγαίνει στο περιθώριο τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα πια γίνεται προσπάθεια να ξεχαστεί. Να κυριαρχήσει δηλαδή από παντού η απέτηση παλιά, που τώρα πια βγαίνει στην επιφάνεια και γίνεται πράξη και νόμος, η απέτηση των επιχειρηματικών φορέων για εμπορική και επιχειρηματική ανάπλαση και αναβάθμιση στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με νέα πιο εξυγχρονισμένη μορφή. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει αποφασιστεί από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και σήμερα συζητάμε απλώς το μνημόνιο της συνεργασίας μεταξύ έκθεσης και Δήμου. Στην πραγματικότητα, το μνημόνιο είναι μια
δέσμευση, αν το θέλετε, των δύο πλευρών, ότι θα προχωρήσει κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της διατήρησης της έκθεσης κάτω από αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στην πραγματικότητα είναι ταφόπλακα, αν το θέλετε, στο αίτημα αυτό το οποίο λέγαμε πριν, του λαού της Θεσσαλονίκης να παραδοθεί στα χέρια του και στη χρήση του αυτός ο κρίσιμος χώρος. Εμείς όμως, σαν ΚΚΕ και σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν ξεχνάμε. Και πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε ότι την ίδια ώρα, όχι μόνο γενικά στη χώρα μας, αλλά και ειδικά σε θέμα της έκθεσης σήμερα, συζητήθηκε το ζήτημα του παραλιακού μετόπου, των ειδικών χωρικών σχεδίων κτλ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι συνοστίζονται πια τα ζητήματα της δόμησης, της κατανομής του δημόσιου χώρου, βέβαια σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ. Ξεχνώντας βέβαια, γιατί μιλήσαμε για την παραλία, ότι αυτό το παλιό όνειρο για τον άξονα, ελεύθερο άξονα από την παραλία μέχρι το Σέιξου, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, με το πάρκο της Χάνθ, με την έκθεση, με το πανεπιστήμιο, με το τρίτο σώμα στρατού, με το παλιό 424, με όσο αυτός ο άξονας να αποτελέσει, επειδή είναι και στενή στο κέντρο της πόλη, αυτόν τον άξονα πραγματικά να τον ζήλευε κάποιος, να τον απολαύσει ο λαός μας, αλλά να τον απολαύσουν και οι επισκέπτες. Εμείς λοιπόν επιμένουμε και χτυπάμε καμπανάκι στο λόγο της πόλης για να αντιδράσει στο προτινόμενο σχέδιο. Ένα ακόμη κομμάτι του διατηρείται ουσιαστικά, παραδίδεται τελεσίδικα σε μεγαλοεπιχειρηματίες, σε μεγαλεμπόρους που θα κάνουν μαγαζιά, όχι ίσως αλυσίδες, σε ξενοδόχους, σε τραπεζικά καταστήματα, αλίμονο, μην χάσουν οι τράπεζες. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής. Είτε έκθεση και εκθεσιακή λειτουργία και χώρος που θα υπηρετεί αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αφήνοντας το περιθώριο τους κατοίκους και τις ανάγκες, είτε χώρος, όπως προτείνουμε εμείς και παλεύουμε, ο οποίος θα ακουμπάσει στις ανάγκες του λαού, που θα αξιοποιείται και θα δίνει ανάσα σε εκείνες τις ανάγκες του κόσμου, που κυριολεκτικά στραγγαλίζονται σήμερα, εδώ και χρόνια, και προβλέπεται χειρότερη κατάσταση στις γειτονιές και στο κέντρο της πόλης. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα που θα μπορούσαν σε έναν βαθμό να αντιμετωπιστούν οι ανύπαρκτοι ελεύθεροι χώροι, παντού. Το ανύπαρκτο πράσινο. Η έλλειψη χώρων ακόμη και για τη σχολική στέγη και για την νηπιαγωγεία. Για παιδικούς σταθμούς που κλείνουν αράδα, θα κλείσουν πολύ περισσότεροι, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προϋποθέσεις που μπαίνουν από τον νόμο και σωστές προϋποθέσεις, με κύριο πρόβλημα το ζήτημα του χώρου. Η δραματική έλλειψη των χώρων για άθληση, για πολιτισμό, για την ανάδειξη της συλλογικής δημιουργικότητας. Και πότε όλα αυτά? Όταν σε αυτόν τον χρόνο, που σφίγγει η κατάσταση όπως όλοι γνωρίζετε, έχει την κυβέρνηση και εκτός από τις επιχειρηματικές δράσεις κτλ. Βάζει, αναθέτει με προηγούμενο νόμο της στους Δήμους να διαχειριστούν και να βρουν χώρους για ποιο πράγμα? Για την ελεγχόμενη, όπως λέει, χρήση των ναρκωτικών. Πρέπει να βρούμε κι άλλο. Πού θα πέφτει η πρέζα? Αυτή είναι η πολιτική. Όταν οι φοιτητικές εστίες σε μια φοιτητούπολη της Θεσσαλονίκης με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, ή βρίσκονται, είναι για ελάχιστους φοιτητές και είναι σε αθλειότατη κατάσταση. Ούτε για την Κεντρική Αφρική. Όταν μέσα από την αύξηση της τιμής των ακινήτων, τουριστικοποίηση του κέντρου της πόλης, φυγή πολλών κατοίκων γιατί δεν μπορούν πια να επιβιώσουν, Airbnb κτλ., αύξηση των ενοικίων, στην πραγματικότητα φεύγει ο κόσμος και κυρίως ο φοιτητόκοσμος προς τις άλλες περιοχές και μεταδίδει εκεί το πρόβλημα, γιατί και εκεί ανεβαίνουν, εφόσον υπάρχει ζήτηση, ανεβαίνουν οι τιμές των ενοικίων. Κύριε Ζαριανόπουλε, λίγο να... Είπαμε να ενσωματωθεί χώρος, να μου αφαιρεθεί χρόνος. Ναι, αλλά μιλάμε για την έκθεση τώρα, για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Γι' αυτό μιλάω. Ακριβώς γι' αυτό μιλάω. Έχετε γενικεύσει λίγο, αυτό θα ήταν στην τοποθέτησή σας. Καθόλου. Είναι το ζήτημα της έκθεσης. Λίγο να επικεντρωθούμε στη ΔΕΘ. Ακριβώς γι' αυτό μιλάω. Εγώ το χρόνο σας τον αφαιρώ σε άλλος από την άλλη τοποθέτηση, καλώς, αλλά να είναι και... Ευχαριστώ. Πρέπει λοιπόν να τοποθετηθούμε πάνω στο τι έχει ανάγκη ο λαός της πόλης όσον αφορά και τη χωροταξία. Εδώ, συνάδελφοι, η επιχειρηματολογία του σχεδίου σκοντάφτει ακόμη και σε μεγάλες επιφυλάξεις της ίδιας υπηρεσίας του Δήμου που αναφέρεται και μέσα στο πρόγραμμα, θα αναφερθεί πιο αναλυτικά ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Κωνσταντινίδης. Το επιχείρημα ότι ο Δήμος κερδίζει περισσότερο χώρο με αυτό το σχέδιο από ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα, για να γίνει το λεγόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο, μας θυμίζει, με συγχωρείτε την έκφραση, χάντρες και καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Πρόκειται για ψύχλο, πρόκειται για δολώματα, για να μειωθούν οι αντιδράσεις και να κλείσουν στόματα.
Το ίδιο το σχέδιο, το προτινόμενο, δεν αναφέρεται ρητά σε δέσμευση για χώρο πρασίνου. Μιλάει για χώρους κεντρικών λειτουργιών της πόλης, που ο καθένας μπορεί να τους ερμηνεύσει όπως θέλει. Και σήμερα μπορεί να έχει πράσινο, αλλά αύριο, αν βρεθεί κάποιος επενδυτής ή έτσι ορίσουν τα συμφέροντα της ΑΕΔ, τελικά το πράσινο να γίνει καζίνο, όπως γίνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το σχέδιο μιλά, είπε ο κ. Ποστρικίδης, για προσωρινή παραχώρηση ουσιαστικά των χώρων για ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων και δέσμευσή του όσες φορές έχουμε εκθεσιακές δραστηριότητες. Που βεβαίως μπορεί να πάρουν πολύ περισσότερες μέρες από τις 30. Σήμερα μιλάμε για 30. Θέλετε να το δούμε και λίγο από την αισθητική πλευρά. Ίσως οι Θεσσαλονικείς δεν θα έχουν δει ποτέ τίποτε πιο αντιαισθητικό από το φύτεμα ενός ξενοδοχείου, όσον ορόφο κι αν είναι, στην περιοχή όπου μπορούσαν να ανοίξουν το βλέμμα τους από την περιοχή της πλατείας Συντριβανίου προς τα κάτω. Θα ορθωθεί μπροστά τους ένα ξενοδοχείο. Θα πούν, μα δεν σε ενδιαφέρει η έκθεση. Κοιτάξτε λίγο. Μας ενδιαφέρει η έκθεση, αλλά το θέμα είναι ποιον εξυπηρετεί. Αν είναι να εξυπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις για να κάνουν τις business τους και να δεσμεύουν γι' αυτό το κέντρο και την ψυχή της Θεσσαλονίκης, λέμε όχι. Αν είναι να δεσμεύεται για να γίνεται το βήμα, όπως έγινε πριν από 2 χρόνια, για να προχωράνε όχι μονάχα εμπορικές δραστηριότητες και συμφωνίες, αλλά στρατηγικές συμφωνίες, θυμηθείτε τι έγινε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμόμενη χώρα, που εκεί όλοι πλέον συνοστιζόντουσαν ποιος θα χαιρετήσει τους Αμερικάνους υπουργούς και ποιος θα συμφωνήσει όχι μονάχα για τα ζητήματα της έκθεσης, του εμπορίου κτλ., αλλά και για ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Θυμηθείτε τη συζήτηση για την απαράδεκτη συμφωνία, την Ατλαντική των Πρεσπών. Εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια έκθεση. Εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια έκθεση όπως για παράδειγμα την Αγρότικα, που είναι πολύ καλή. Έχει πολλούς επισκέπτες, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά σε ποιους ακριβώς απευθύνεται? Στους αγρότες οι οποίοι ξεριζώνονται? Εμείς θέλουμε μια έκθεση η οποία να αναδείξει τις δυνατότητες του λαού μας, των εργαζόμενων, των γνώσεών του, της εξειδίκευσής τους, που πραγματικά να προάγουν τα συμφέροντά τους. Και όχι αυτό εδώ, και μάλιστα με δέσμευση ενός κρίσιμου πεδίου της πόλης. Κύριε Ζεργιανόπουλο. Λοιπόν, δεν θα μιλήσει μετά. Χρόνο και τελειώνω. Δεν θα μιλήσει μετά. Και τώρα πρέπει. Το εξάντλησε όλο. Εμείς λέμε το εξής. Δεν θα μιλήσει μετά. Εμείς λέμε το εξής, όπως είπαμε και προεκλογικά. Ενιαίος σχεδιασμός συγκροτημένος όχι μόνο για τη σημερινή έκθεση, αλλά για όλη αυτή την περιοχή που συμπεριλαμβάνει το τρίτο σώμα στρατού, το παλιό 424, την Αγία Φωτεινή κτλ. Σε αυτόν τον άξονα. Με συγχωρείτε, τι χρειάζεται ένα αρχιτεκτόνημα αξίας όπως το παλιό τρίτο σώμα στρατού νυν νατοϊκό στρατηγείο να καταλαμβάνεται από αυτόν τον δολοφονικό μηχανισμό? Ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει με την έκταση και με τη θέση του τεράστιες ανάγκες της πόλης, για παράδειγμα φοιτητικές εστίες, σχολεία, πολιτισμός, αθλητισμός, αναψυχή, καλλιτεχνική δημιουργία. Ευχαριστώ, ο μοναδικός χώρος που απέμεινε πλέον στην πόλη. Να... Ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Να ελαφρύνει. Δήμαρχε, δεν είναι δυνατό μόνο σε μένα να έχεις πρόβλημα με το. Όχι. Ελάτε. Είπα, εγώ παρετήθηκα. Έχετε κάνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Εντάξει, εσύ πρέπει να διδάσκεστε κάποια πειθαρχία. Τελειώνει. Δεν γίνεται. Είμαι διακόπτης. Τελειώνει. Δήμαρχε. Ελάτε, κύριε Ζαριανόπουλε. Μπορεί να ελαφρύνει το κυκλοφοριακό. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Και με την. Με το πάρκινγκ το στεγασμένο και με σταθμό μετεπιβίβασης κτλ. Μπορεί τέλος να είναι κρίσιμο για το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Για την περίπτωση χτύπα ξύλο, σεισμών ή οτιδήποτε άλλο που θα χρειαστούν τέτοιοι χώροι, ούτως ώστε να μπορέσουν να εκτονώσουν τα προβλήματα που θα υπάρχουν σε μια τέτοια περίπτωση. Με αυτή την έννοια, εμείς όχι απλώς θα καταψηφίσουμε το μνημόνιο, όπως καταψηφίσαμε και το ειδικό χωρικό σχέδιο, αλλά θα καλέσουμε και τον κόσμο της πόλης να αντιδράσει με όποιο τρόπο απέναντι στην εφαρμογή.